αξία δηλώσεων που έκανε στην ΣΕΚ η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου, αναφέρθηκε και σε ένα χρονικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί ως στόχος τουλάχιστον από πλευράς του Υπουργείου για τον ορισμό αυτού του κατώτατου μισθού. Πάμε να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Μάτσα, τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάτσα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σοκράτους. Όντως καταλήγετε μέχρι τον Μάιο να ορίσετε ποιο είναι αυτό το ποσό του κατώτατου μισθού? Θεωρούμε ότι με βάση και την πορεία των συζητήσεων και την εξέλιξη που είχαμε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, είμαστε όντως σε πορεία κατάληξης. Θεωρούμε ότι στη βάση και των τοποθετήσεων της ίδιας της Υπουργού Εργασίας αναμένεται η πρόσκληση για την επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος πολύ σύντομα, έτσι ώστε να καθορίσουμε το ύψος του κατώτατου μισθού και την ίδια στιγμή να διευκρινίσουμε τις παραμέτρους οι οποίες θα συνθέτουν τον μηχανισμό αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία της οικονομίας και τα δεδομένα που καταγράφει η αγορά εργασίας και την πορεία του τιμαρίθμου, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση τεκμηριωμένα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να προβαίνουμε στις απαιτούμενες αναπροσαρμογές. Οπότε όντως είναι θέμα μερικών ημερών πλέον να μπορούμε να τοποθετηθούμε με απόλυτη ευκρίνεια και ξεκάθαρα σε σχέση με το ύψος του κατώτατου μισθού και την διαδικασία εφαρμογής του στην πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε τη συζήτηση, να καλωσορίσω και στην άλλη γραμμή ο Μάριος Τσακής, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Τσακή, στη συζήτηση. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Ονούφρη, και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά πρώτη φορά. Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, για πέστε μας, συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κύριος Μάτσας, θα είναι έτοιμα τα πράγματα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αυτού του ποσού του κατώτατου μισθού μέχρι τον Μάιο? Θεωρώ πως είναι κάπως πολύ φιλόδοξος στόχος ο Μάιος, μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι στόχος της κυβέρνησης. Είναι στόχος της κυβέρνησης, αλλά θεωρώ ότι λείπουν πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από το θέμα για να μπορώ να πω ότι εκτός και αν μέσα στο Μάιο έχουμε εντατικές συνομιλίες σχεδόν μια φορά την εβδομάδα για να κόψουμε δρόμο. Λείπουν από την πληροφόρηση που πρέπει να έχουμε για να καταλήξουμε αρκετές πληροφορίες για να μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ο σωστός κατώτατος μισθός και εξηγούμε τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα το έχουμε πει και στο παρελθόν. Δεν κρατούμε τη μελέτη στα χέρια μας. Εμείς ξεκινούμε και λέμε από την αρχή ότι αυτό είναι μια αδυναμία της όλης διαδικασίας. Το Υπουργείο έχει μια μελέτη την οποία έχει κάνει με οδηγίες, αν θέλετε, προς το ILO. Την ξέρει το Υπουργείο, την έχει διαβάσει, την έχει μελετήσει. Η Υπουργός μας έχει παρουσιάσει κατά διαστήματα στις διάφορες συνεδρίες κάποια κομμάτια, κάποιες αναφορές αυτής της μελέτης, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς σε λεπτομέρεια λέγει η μελέτη. Μέχρι στιγμής, επειδή η συζήτηση γινόταν πάνω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ζητήσαμε κατ' επανάληψη τη μελέτη. Ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρη κάθετη, αν θέλετε, ότι δεν θα μας δώσει τη μελέτη. Στην τελευταία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μπήκαμε σε κάπως πιο βαθιά νερά, που θεωρούμε πλέον ότι αρχίζει η συζήτηση όντως να γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένη με στόχο την κατάληξη. Ναι, γιατί δεν θέλει ο Υπουργός να δώσει τη μελέτη? Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ξαναβάλαμε εμείς στη συζήτηση. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που μπορεί ο Υπουργός για κάποιους λόγους να μην ήθελε να δώσει τη μελέτη όλο αυτό το διάστημα, διότι πιθανώς να υπάρχουν μέσα αριθμοί που δεν θα ήθελε να διαρρεύσουν. Ναι. Τώρα όμως που φτάνουμε κοντά στην κατάληξη, θεωρούμε ότι είναι σωστό και πρέπει να έχουμε τη μελέτη, να τη μελετήσουμε για να μπορούμε κι εμείς να έχουμε καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Ναι, επειδή είπατε για διαρροές, έχουν διαρρεύσει κάποια από εσάς τον τύπο. Είμαι σίγουρος ότι τα έχετε δει κι εσείς. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνονται γύρω στα 920-925 ευρώ. Μιλάμε για τον ακάθαρτο μισθό. Σίγουρα πάντοτε μιλούμε για ακάθαρτους μισθούς, αλλά αυτό που εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν συζητηθεί στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Κύριε Μάτσα, εσείς μπορείτε να επιβεβαιώσετε γιατί πόσο μιλούμε? Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν νιώθω την ανάγκη να σημειώσω το γεγονός ότι πολλή διαδρομή έχει διανυθεί στη συζήτηση στην οποία έχουμε συμμετάσχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του καθορισμού του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού. Και πολλή από την τεκμηρίωση η οποία υπάρχει
προκύπτει και από την μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Κύπρο, αλλά την ίδια στιγμή και από τις εκθέσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί και εκδοθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνάρτηση με τις δηλώσεις της ίδιας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το διατάφτα που αντιλαμβάνουμε ότι για τη μάζα του κόσμου αφορά... Αυτό είναι ενδιαφέρει. Τι ποσό είναι ο κατώτατος μισθός? Το ποσό δεν μπορούμε να το πούμε γιατί δεν το έχουμε συζητήσει. Είναι αυτονόητο όμως, και έτσι θα είναι και στην πράξη, ότι δεν μπορεί ο κατώτατος μισθός να είναι πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό ο οποίος προκύπτει μέσα από το διάταγμα του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας και αφορά μια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Έχουμε λοιπόν μια ένδειξη σε σχέση με το ελάχιστο όριο, ναι. Και από εκεί και πέρα θα καθοριστεί το τελικό ποσό. Ποιο το ελάχιστο, 800 κάτι, πόσα είναι? 924. 924. Λοιπόν, μιλάμε πάντοτε για τον ακάθαρτο. Ωραία, δεν μπορεί να είναι πιο κάτω λέτε. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα. Γιατί συζητάμε για κατώτατο μισθό, αφού αυτή τη στιγμή θα προκύψουν και οι αποκοπές από αυτόν τον κατώτατο μισθό και για τα ΓΕΣΥ και για τα υπόλοιπα. Ήταν λάθος να μπούμε σε αυτή να τη σας συζήτηση. Πω όμως, να σας πω, επειδή και τώρα οι μισθοί εκεί κυμαίνονται, γιατί όπως τα βγάζουμε με τα δικά μας τα μαθηματικά, είναι γύρω στα 700 κάτι ευρώ. Αν είναι αυτά τα ποσά, κάνουμε μια υπόθεση τώρα. Κύριε Σοκράτη, πώς μπορεί να βοηθήσει? Να στείλουμε το μήνυμα ότι ο κατώτατος μισθός, ναι, είναι ο μισθός ο οποίος εφαρμόζεται κατά κόρο. Μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, προσπαθώντας να στηρίξουμε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είτε υποαμείβονται είτε υποδηλώνονται. Ναι. Από εκεί και πέρα η μεγάλη πρόκληση είναι ακριβώς να εδραιώσουμε τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων, όπου εκεί η μισή είναι σαφώς αναβαθμισμένη, για να δώσουμε περισσότερη στήριξη στους εργαζόμενους. Αλλά όταν μιλάμε για κατώτατο μισθό, αυτός ανταποκρίνεται περίπου σε ένα, δηλαδή το αυτό δείχνουν οι μελέτες, σε ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 10% της αγοράς εργασίας. Ναι. Η πρόκληση μεγάλη είναι πρώτον να τεθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον θα είναι αρκετά πιο πάνω από το όριο της φτώχειας. Δεύτερον, θα δώσει την δυνατότητα όθησης των μισθών που βρίσκονται στις παρυφές αυτού του κατώτατου μισθού προς τα πάνω. Και το τρίτο σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπουν οι πρόνοιες και να τεθούν οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε μέσα από τον μηχανισμό αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού να μπορούμε να αξιοποιούμε τα δεδομένα. Εσείς για να τον ξέρετε πολλούς που θα δώσουν. Να μας πει ο κύριος Τσακής από την εργοδοτική πλευρά. Ναι, να μας πει ο κύριος Τσακής από την εργοδοτική πλευρά. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που θα σπεύσουν να δώσουν, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που θα καταλήξετε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι πιο πάνω, ένα 10, 20, 30, εξαρτάται από την επιχείρηση. Είναι πολλοί οι φορείς, οι εργοδοτικοί που θα σπεύσουν ή θα δώσουν ακριβώς αυτόν το ποσό όπως καθορίζεται μέσα από μια νομοθεσία? Κύριε Τσακή. Κύριε Σοκράτους, εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι ανησυχούμε ότι η εφαρμογή ενός κατώτατου μισθού, ο οποίος θα είναι λανθασμένο το νούμερο, και θα επανέλθω στην εκκρεμότητα που ξεκίνησα να πω αφού την πληρώσω, ενδεχομένως να δημιουργήσει και περισσότερα προβλήματα παρά από αυτά που πάει να επιλύσει. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν μπει ένας κατώτατος μισθός, ο οποίος είναι σε επίπεδο που οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να τον αντέξουν, να τον πληρώνουν. Διότι τι θα συμβεί? Βάζοντας ένα κατώτατο μισθό σε ένα επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι όσα άτομα βρίσκονται ήδη μέσα στη δουλειά και δουλεύουν και μπορεί να είναι κοντά σε αυτό το μισθό, αναπόφευκτα θα ζητήσουν από τους εργοδότες τους, καλά, μπαίνει κάποιος νέος ερχόμενος στο μισθό Α. Λέω έναν Α. Ναι. Εγώ που είμαι εδώ σε αυτή την επιχείρηση και δουλεύω 2 ή 3 χρόνια και είμαι σε αυτό το επίπεδο ή πολύ κοντά, δεν πρέπει να πάω στο ΑΣ? Ναι. Και όταν πάει αυτός στο ΑΣ, ο άλλος που είναι εκεί στο ΑΣ δεν θα πρέπει να πάει στο ΑΣ 2 συν? Ναι. Διότι θα υπάρξει. Να σας πω τι θα τους πω, ας σου αρέσει. Αυτό θα τους πούν πολύ. Ναι, γιατί ξέρουν πολύ καλά και επειδή βρισκόμαστε σε συνεχή κρίση από το 2013 μέχρι σήμερα, θα τους πούνε υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος άνεργος, ο οποίος αναζητά εργασία. Μα δεν υπάρχει, να πάτε στο καλό. Μα ακριβώς εδώ το πρόβλημα είναι, μιλούμε για ανεργία και στο τέλος οι επιχειρήσεις ζητούν κόσμο και δεν βρίσκουν. Ναι. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να πει. Δεν είναι να πληρώνουν καλύτερα για να βρίσκουν. Που μπορούν εύκολα να μπουν στους υπαλλήλους, δεν σου αρέσει, πήγε. Άρα ανησυχούμε, βάζουμε έντονο προβληματισμό ότι αν δεν
πάμε πολύ προσεκτικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Ενδεχομένως πολλές επιχειρήσεις να μην μπορούν είτε να κρατήσουν αυτούς που έχουν μέσα γιατί θα υπάρξουν αυτές οι αλυσίδωτες αυξήσεις, είτε και να οδηγήσουν σε μείωση εργατικού δυναμικού γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Αλλά αυτό, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θέλω να πάω ένα βήμα προηγούμενος, είπα ότι έχουμε ακόμα διαφωνία και τώρα ξεκινούμε την ουσιαστική συζήτηση εις το πώς καθορίζουμε τον εθνικό διάμεσο μισθό, η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί ο κατώτατος μισθός. Ναι. Δηλαδή, για να το πω να μας καταλάβει ο κόσμος που δεν είναι ενημερωμένος, θα βρεθεί ο εθνικός διάμεσος μισθός, ο οποίος ας πούμε θα είναι 2.000 ευρώ και θα μπει ένα ποσοστό πάνω σε αυτόν τον εθνικό διάμεσο μισθό που θα οδηγεί στον κατώτατο μισθό. Ναι. Αυτή τη φόρμουλα που προσδιορίζει τον εθνικό διάμεσο μισθό, εμείς έχουμε καταλάβει και εντοπίσει από την τελευταία συνεδρία που ήταν και η πιο ουσιαστική από όσες κάναμε μέχρι στιγμής, ότι υπάρχει διαφωνία και δεν είναι ξεκάθαρο. Τι περιλαμβάνει αυτή η φόρμουλα, ποια φόρμουλα είναι αυτή, τι λαμβάνει υπόψη. Υπάρχει ένας αριθμός που μας λέει το Υπουργείο ότι προκύπτει από τη μελέτη, υπάρχει ένας αριθμός που λέει η Στατιστική Υπηρεσία που τον λέει τόσα χρόνια, που είναι δύο διαφορετικοί αριθμοί. Ναι. Ποιος από τους δύο θα λαμβάνεται υπόψη. Ναι. Ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η μελέτη που δεν την είδαμε. Ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί. Θα τα συγκρίνετε και εσείς τα στοιχεία όταν την πάρετε ολοκληρωμένη. Ναι, γι' αυτό λέω ότι θεωρώ ότι ο Μάιος δεν προσφέρεται ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Διότι υπάρχουν απορίες, πρώτα-πρώτα απορίες και κενά, και δεν αφήνω στην πλευρά, στην πάντα τη συζήτηση που θα προκύψει. Μάλιστα. Πάνω σε βασικούς πυλώνες του όλου του σχήματος. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ματσά, δεν είναι καλύτερο να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τον πληθωρισμό παρά να συζητάμε, που είναι και προεκλογική δέσμευση βεβαίως της κυβέρνησης. Και ίσως κάποιος να διαρωτάται ότι γι' αυτό γίνεται, για να φανεί ότι υλοποιήθηκαν προεκλογικές δεσμεύσεις, γιατί έχουμε και προεδρικές. Κύριε Σωκράτους, νομίζω ότι θα ήταν λάθος να διασυνδέσουμε κάτι που είναι κοινωνικά. Ναι, επειδή όσο πάνω και να πάρετε το μισθό, πάνω από τα 1.000 ευρώ δεν θα πάει όπως αντιλαμβανόμαστε. Είναι ένα θέμα το οποίο. Πώς να ζήσει κάποιος με 1.000 ευρώ. Το οποίο κλείνει. Καταλήγουμε μέχρι το τέλος του Μάη, κλείνει το θέμα του κατώτατου μισθού. Είναι εξαγγελία της κυβέρνησης και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα είναι συνεπής σε αυτή την εξαγγελία. Ναι, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της κυπριακής οικογένειας. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι υπάρχουν σωστοί εργοδότες οι οποίοι θέλουν να δημιουργηθεί το απαιτούμενο υπόβαθρο για να αρθεί ο αθέμητος ανταγωνισμός, που θα διασυνδέσουν τον κατώτατο μισθό, είτε είναι λίγο πάνω είτε λίγο κάτω, με την δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους. Και είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία τουλάχιστον των μελών και του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ δεν αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Ναι. Άρα το ύψος του κατώτατου μισθού είναι σημαντικό να διασυνδέεται με συγκεκριμένες παραμέτρους οι οποίες διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και την ποιότητα την απασχόληση, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι οι εργοδότες, οι σωστοί εργοδότες, αναγνωρίζουν τον ρόλο που ήδη οι εργαζόμενοι, το ανθρώπινο δυναμικό, διαδραματίζει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους. Ναι. Από εκεί και πέρα, το θέμα της ακρίβειας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχετε θέσει πολύ σωστά το θέμα του τιμαρίθμου και είναι γι' αυτό που επιβεβαιώνεται στην πράξη. Μέσα από αυτά που βιώνουμε ιδιαίτερα το τελευταίο. Δεν αντιμετωπίζεται ο πληθωρισμός και έχει ξεφύγει με τον ορισμό ενός κατώτατου μισθού. Πώς να τον πάρετε. Η αξία της ΆΤΑ σε σχέση με τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών είναι γι' αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να επαναεμπλακούμε στον διάλογο για την επαναφορά της ΆΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της. Κάπου εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τον θεσμό έτσι ώστε να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων. Ναι. Αλλά πέρα από αυτά, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και την πορεία των τιμών, εγώ σε και έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις και σε σχέση με το ΦΠΑ και σε σχέση με το πλαφόν σε συγκεκριμένες τιμές προϊόντων πρώτης ανάγκης και σε ό,τι αφορά το πλαφόν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσες ζωής και στους εργαζόμενους αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στο μέλλον. Λοιπόν, είναι αρκετά ζητήματα που βρίσκονται ανοιχτά και προς κατάληξη στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Έχουμε πρωτομαγιά με το καλό πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή. Θα θέσουμε ξεκάθαρα. Θα μεταφερθεί για κάποιες επιχειρήσεις τη Δευτέρα η πρωτομαγιά, μια και το είπατε. Συγγνώμη. Θα μεταφερθεί για κάποιους τη Δευτέρα η αργία της Πρωτομαγιάς.
Όχι, θα είναι αργία η Κυριακή της Πρωτομαγιάς για όσους εργάζονται τη συγκεκριμένη μέρα που έχουν πραγματική ανάγκη να πάρουν κάποιες ανάσες τη συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό είναι σαφές. Να υπενθυμίσω ότι πέρσι η Πρωτομαγιά ήταν μεγάλο Σάββατο. Είχαμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη η αργία και το πετύχαμε. Το ίδιο και φέτος είναι Κυριακή. Όσοι εργάζονται Κυριακές θα μείνουν στο εκτός βέβαια από τις φυσιώδεις υπηρεσίες. Σας προσκαλούμε να γιορτάσετε μαζί μας την εργατική Πρωτομαγιά στον Αμίαντο, όπου θα διασυνδέσουμε το σήμερα με το χθες μέσα από τα εγκαίνια ενός μνημείου στην μνήμη και τιμώντα τους μεταλλορύχους, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας, στην μετεξέλιξη της δομής της οικονομίας, στην εξελικτική πορεία που προωθείται μέσα από τον συνδικαλισμό. Για τα εγκαίνια του μνημείου θα τελέσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στους δύο. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι.